Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω συγχαίροντάς σας για την πρωτοβουλία της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων να διοργανώσει ακόμα μία ημερίδα η οποία δίνει την δυνατότητα για αυτήν την τόσο χρήσιμη όσμωση μεταξύ του πολιτικού προσωπικού, των βουλευτών, της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και της επιστημονικής κοινότητας για την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων που αφορούν στον τομέα της υγείας. Και η σημερινή μας εκδήλωση γίνεται δυστυχώς στην σκιά της μεγάλης απώλειας της Φόφης Γεννηματά και ενώ ταυτόχρονα η υγειονομική κρίση έχει πλέον μετατραπεί σε μία πανδημία που αφορά πρωτίστως τους ανεμβολίαστους. Συνεπώς, το θέμα της, η διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων και ο προσυμπτωματικός έλεγχος στην μετά-COVID εποχή αποκτά, θα έλεγα, μία τραγική επικαιρότητα, κυρίως όμως αποκτά και επίγοντα χαρακτήρα. Ακριβώς γι' αυτό, όπως ξέρετε, έχει ήδη δρομολογηθεί ένα πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού, το οποίο πήρε το όνομα της Φόφης. Θα αφορά σε πρώτη φάση γυναίκες ηλικίες από 50 έως 69 ετών που θα ειδοποιούνται ηλεκτρονικά για το ραντεβού τους σε διάφορες δομές υγείας και εκεί θα λειτουργούν παράλληλα και σταθμοί παροχής εξειδικευμένων συμβουλών και υποστήριξης. Από τις αρχές του 2022, άλλωστε, αυξάνονται σημαντικά και οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, τόσο για ογκολογικές, όσο και για καρδιολογικές ασθένειες. Συμπεριλαμβάνουμε βέβαια και σε αυτές και το διαβήτη και τη χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια. Πρόκειται για τις αιτίες, το γνωρίζετε καλά, που προκαλούν εκατοντάδες χιλιάδες πρόωρους θανάτους. Σύμφωνα με όλες τις μελέτες, πολλοί από αυτούς θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί αφενός με έγκαιρη διάγνωση και αφετέρου, και εκεί αποδίδω προσωπικά πολύ μεγάλη σημασία, με έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Και σε αυτή την κατεύθυνση θέλω να σας θυμίσω ότι καθιερώσαμε 2 μήνες αφότου αναλάβαμε την ευθύνη της διακυβέρνησης στην χώρα, επιτέλους την απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους. Θα θυμάστε καλά ότι ήταν μια πολιτική πρωτοβουλία που όταν την υιοθετήσαμε πολλοί υποστήριζαν ότι θα ήταν πρακτικά ανεφάρμοστη. Και όμως το στοίχημα αυτό κερδίθηκε, όπως πρέπει να κερδιθούν και άλλα στοιχήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία. Ο εξυγχρονισμός, η ολοκλήρωση του εξυγχρονισμού του ΕΟΔΗ, όπου έχουν γίνει, πιστεύω, πολύ σημαντικά βήματα, και βέβαια η εφαρμογή του εμβληματικού σχεδίου Σπύρος Δοξιάδης για την πρόληψη. Ταυτόχρονα όμως, το Υπουργείο λαμβάνει και πρόνοιες για την φαρμακευτική δαπάνη. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η περίθαλψη, η φροντίδα των χρόνιων νοσημάτων, αν και αφορούν ένα σχετικά μικρό υποσύνολο του πληθυσμού μας, απορροφούν την πλειοψηφία των δαπανών, των πόρων που κατευθύνονται προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στο πλαίσιο λοιπόν της αύξησης της πρόσβασης ασθενών σε φάρμακα υψηλής θεραπευτικής αξίας, εντείνουμε τις διαπραγματεύσεις ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε τις καλύτερες δυνατές εκπτώσεις. Αλλά για να μπορούν και οι ασθενείς μας να έχουν πρόσβαση σε πραγματικά καινοτόμα φάρμακα. Ήδη 7 ομάδες καινοτόμων φαρμάκων, μέρος των οποίων αφορούν και τις χρόνιες παθήσεις, έχουν υποδειχθεί από το Υπουργείο για διαπραγμάτευση. Και πλέον, με τα κίνητρα που δίνουμε με το επενδυτικό clawback, ένα μέτρο το οποίο έχει αποδειχθεί στην πράξη εξαιρετικά επιτυχημένο, επιβραβεύουμε τις εταιρείες που επενδύουν στην καινοτομία,
και στις κλινικές δοκιμές, ώστε να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε νέες θεραπείες. Ενισχύεται επίσης η διείσδυση των γενοσύμων, οργανώνεται η ηλεκτρονική σταγογράφηση και στα νοσοκομεία και εξετάζεται η ομαλή κάλυψη των ανασφάλιστων και για χρόνιες παθήσεις. Η πρόληψη, ωστόσο, παραμένει το μεγάλο κλειδί για την πόρτα της υγείας. Θυμίζω ότι ήδη εξελίσσονται τα εθνικά προγράμματα εμβολιασμών, σωματικής άσκησης, υγιεινής διατροφής, αντιμετώπισης του αλκοόλ, προγεννητικού και περιγεννητικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής ένταξης. Και για πρώτη φορά εισάγεται τώρα και το πρόγραμμα ανακουφιστικής φροντίδας για ασθενείς με καρκίνο και άνοια. Θυμάμαι είχα διαβάσει μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα η οποία καταδείκνυε την τεράστια διαφορά στο προσδόκιμο ζωής μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι ζουν αυτό το οποίο ονομάζουμε υγιεινή ζωή και αυτών οι οποίοι κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση. Όταν μιλάμε λοιπόν για δημόσιες πολιτικές υγείας, στο μυαλό μου έρχονται πάντα 5 βασικές παράμετροι. Άσκηση, περισσότερη άσκηση, περιορισμός, αν όχι εξάλληψη του καπνίσματος, περιορισμός του αλκοόλ, έλεγχος του σωματικού βάρους και σωστή διατροφή. Αν κάποιος κάνει και τα 5 αυτά, το προσδόκιμο ζωής του διάβαζα κάπου και θα μου το επιβεβαιώσετε εσείς ως επιστήμονες, ότι μπορεί να είναι μέχρι και 18 χρόνια μεγαλύτερο σε σχέση με κάποιον ο οποίος δεν κάνει κανένα από αυτά. Αυτές οι πολιτικές λοιπόν που κατατείνουν σε ουσιαστικές παρεμβάσεις στη δημόσια υγεία έχουν σχετικά περιορισμένο κόστος, έχουν όμως τεράστιο μέσω μακροπρόθεσμο όφελος και ως προς την ανακούφιση των προϋπολογισμών του Υπουργείου Υγείας, αλλά και ως προς την ποιότητα ζωής όσων επιδοθούν τελικά σε αυτόν τον υγιεινό τρόπο ζωής. Και γι' αυτό και τα σχετικά προγράμματα θα έχουν την απόλυτη στήριξή μου. Θα χρειαστούμε και πολιτική ομόνοια, αλλά και τη στήριξη της επιστημονικής κοινότητας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε την ελληνική κοινωνία στο τι σημαίνει σήμερα πραγματικά υγιεινός τρόπος ζωής. Και βέβαια, επιτρέψτε μου να πω κιόλας ότι η πανδημία του COVID ανέδειξε την μεγάλη δυναμική που δυστυχώς έχουν οι θεωρίες συνωμοσίας, οι αντιεπιστημονικές προσεγγίσεις και οι φήμες, οι οποίες με πολύ μεγάλη ταχύτητα αναπαράγονται κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά συνέπεια, η αξιοπιστία του πομπού, όταν μιλάμε για πολιτικές δημόσιας υγείας, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και εκεί είναι που χρειαζόμαστε, πρώτα και πάνω απ' όλα, την αρρωγή της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και την πολιτική και κομματική ενότητα σε πολιτικές που θεωρώ ότι είναι απολύτως αυτονόητες, απαραίτητες πια να επιβληθούν στη χώρα μας. Η πρόληψη, λοιπόν, αποκτά ξεχωριστή σημασία σήμερα, καθώς οι δομές υγείας εξακολουθούν να δοκιμάζονται από τις νοσηλίες ασθενών με COVID. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, αυτές οι δομές υγείας δηλαδή δεν μπορούν να γίνουν ξανά μονοθεματικές, παραμερίζοντας τις ανάγκες πολιτών που επίσης έχουν σοβαρά προβλήματα. Ούτε όμως και οι τελευταίες να αυξάνονται συνεχώς, με περιπτώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί αν είχαν διαγνωστεί έγκαιρα. Η συγκυρία λοιπόν επιτάσσει ταυτόχρονα με την πρόληψη να ενταθούν και οι εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού, ιδίως μεταξύ των ηλικιωμένων. Και ασφαλώς, και θα επιμείνουμε πολύ σε αυτό, να ολοκληρωθεί γρήγορα ο κύκλος της ενισχυτικής τρίτης δόσης. Διότι γνωρίζουμε πια, μας έχετε ενημερώσει επιστημονικά και έχουμε όλα τα σχετικά δεδομένα, ότι το τείχος ανοσίας
αρχίζει μετά το εξάμεινο, ειδικά στις μεγάλες ηλικίες, να παρουσιάζει ρογμές. Το μόνος τρόπος να ενισχυθεί είναι η τρίτη ενισχυτική δόση, η οποία μάλιστα θα ανοίξει για όλο τον πληθυσμό από αυτήν την Παρασκευή. Από τη στιγμή που κάποιος λοιπόν έχει συμπληρώσει εξάμεινο από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης, τον ενθαρρύνουμε, του ζητάμε να σπεύσει να κάνει την τρίτη δόση το στομότερο δυνατόν, έτσι ώστε να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την άμυνά του απέναντι στον κορονοϊό. Και βέβαια, είναι πολύ πιο εύκολο να πείσουμε κάποιους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν ήδη εμβολιαστεί να κάνουν την ενισχυτική δόση, από το να πείσουμε αυτούς οι οποίοι δυστυχώς και σήμερα ακόμα αντιμετωπίζουν το εμβόλιο με μεγάλο σκεπτικισμό, επιφυλακτικότητα ή σε πολλές περιπτώσεις και με απόλυτη άρνηση. Χθες έγιναν από τον Υπουργό σχετικές ανακοινώσεις που προσαρμόζουν τη ζωή μας στη νέα πραγματικότητα. Και όλες τους υπηρετούν τρεις αρχές. Πρώτον, από τη στιγμή που έχουμε στη διάθεσή μας το εμβόλιο, η οικονομία και η κοινωνία δεν πρόκειται να ξανακλείσουν. Δεύτερον, οι εμβολιασμένοι συμπολίτες μας δεν θα χάσουν τα δικαιώματα τα οποία απέκτησαν, ακολουθώντας τις οδηγίες των επιστημόνων και της πολιτείας. Και τρίτον, όσοι δεν θωρακίζονται ακόμα με το εμβόλιο, θα πρέπει να ελέγχονται περισσότερο, με περισσότερα τεστ, ώστε να προστατεύονται και οι ίδιοι και οι γύρω τους. Θα ζητήσω λοιπόν και πάλι από όσους ακόμα το σκέφτονται να εμβολιαστούν, αύριο κιόλας, για να πάψουμε να θρηνούμε απώλειες τις οποίες θα μπορούσαμε να είχαμε προλάβει εάν είχαμε ακόμα υψηλότερα επίπεδα εμβολιασμού, για να μειωθεί η πίεση στα νοσοκομεία μας και για να ξεφύγουμε επιτέλους από αυτήν την περιπέτεια. Και μόνο έτσι θα μπορέσουμε μέσω μακροπρόθεσμα να χτίσουμε τελικά ένα ανθρωποκεντρικό και όχι ένα ασθενοκεντρικό σύστημα υγείας. Με πρώτο στόχο να μην νοσούν οι πολίτες και να προλαβαίνουν τον κίνδυνο. Εξάλλου, το εμβόλιο είναι η απόλυτη πρόληψη. Το μεγαλύτερο δώρο της επιστήμης και εκείνη η επιστημονική ανακάλυψη που παγκόσμια έσωσε τις περισσότερες ζωές και αύξησε σημαντικά το προσδόκιμο ζωής σε όλο τον κόσμο καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία στην ημερίδα, η οποία, κύριε Πρόεδρε, αποδεικνύει ότι η Βουλή θέτει στο επίκεντρο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των Ελλήνων με όπλο τον προληπτικό και προσυμπτωματικό έλεγχο. Είναι μια πρωτοβουλία ελπίδας για καλύτερη υγεία. Και θέλω να εκφράσω και πάλι την ευχή μου και να κάνω μια έκκληση σε όλα τα κόμματα, σε όλους τους συναδέλφους που πιστεύω ότι έχουν επιδείξει κατά κανόνα μεγάλη υπευθυνότητα και μεγάλη ευαισθησία στα θέματα αυτά, να μπορέσουμε να ακούσουμε με προσοχή τις συμβουλές της επιστήμης. Να μην κομματικοποιούμε άσκοπα μια μεγάλη εθνική μάχη η οποία πρέπει να κερδιθεί. Να μην δίνουμε τη δυνατότητα να διαραγεί το εθνικό μέτωπο της κοινής λογικής και της επιστημονικής ακρίβειας. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, όπως σας είπα, και για την αντιμετώπιση του τέταρτου κύματος της πανδημίας. Θα έχει όμως ακόμα μεγαλύτερη σημασία για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε την κοινωνία στη σημασία της πρόληψης, η οποία στην κυριολεξία μπορεί να σώσει ζωές, να διαπαιδαγωγήσουμε μια νέα γενιά στο τι σημαίνει πραγματικά να ζούμε σήμερα υγιεινά και με καλή ποιότητα ζωής. Και σε αυτήν την προσπάθεια την οποία καταβάλει η κυβέρνηση, χρειαζόμαστε όλη τη Βουλή, αλλά και την επιστημονική κοινότητα αργούς. Σας ευχαριστώ και πάλι συγχαρητήρια, κύριε Πρόεδρε, για την πρωτοβουλία σας.